Καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου! Αυτό το βίντεο το αφιερώνω στην συνδρομήτρια μου η Ιωάννα, η οποία μου είχε στείλει ένα πάρα πολύ γλυκό μήνυμα στο Facebook και μου είχε πει ότι της άρεσε πολύ ένα χτένισμα που είχα κάνει στο boyfriend tag. Ήταν αυτά τα κοτσιδάκια, απλά είχα βάλει και φιωγκάκια. Αλλά μου είπε ότι ήθελα να δει ένα άλλο χτένισμα έτσι πιο παιδικό, αλλά χωρίς να είναι παιδικό, γιατί πολύ εύκολα αυτό φαίνεται λες και σε 5 χρονών. Οπότε ήρθα με την ιδέα ότι θα κάνω αυτό το χτένισμα tutorial, όχι ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά θα δούμε και με τι μπορείς να το συνδυάσεις από θέμα μακιγιάς και ρούχα, ώστε να μην φαίνεται λες και είσαι 5 χρονών. Οπότε ξεκινάμε με το βίντεο. Μ' αρέσει πολύ η πλάγια χωρίς τρε, αλλά όταν θέλεις να κάνεις τα δύο κεφτεράκια στο κεφάλι, δεν θα βγει το ίδιο, δεν θα βγει ωραίο, γιατί άμα έχεις και λίγα μαλλιά σαν εμένα, το ένα κοτσίδι θα βγει λίγο, έτσι μικρούλικο, και το άλλο θα βγει έτσι ογκώδες. Οπότε δεν θα υπάρχει ισορροπία στο μαλλί και δεν είναι ωραίο. Αυτό που θα κάνω είναι να χτενίσω κατά τα μαλλιά και με τη φένα θα κάνω τη χωρίστρα στη μέση. Τώρα πρέπει να συνεχίσω τη χωρίστρα προς τα πίσω και για να με βολεύει εγώ ακουμπάω το κεφάλι μου για να καταλαβαίνω περίπου δηλαδή που είναι η μέση. Οπότε πιάνω μου από εδώ πάνω. Και πιάνω τώρα προσωρινά τη μία πλευρά για να μην μας ενοχλεί. Όσο έχετε αφέλειες, φυσικά και θα τσεφίσετε έξω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσο έχετε κοντή φράτζα, πάλι να την αφήσετε έξω. Όσο έχετε μακριά ή και καθόλου, πρέπει να πιάσετε όλα τα μαλλιά. Αυτές οι δύο τουφίτσες, έτσι που κάναμε παλιά, είναι λίγο παλιακό, οπότε καλύτερα να το αποφύγεις. Και χτενίζω όλα τα μαλλιά. Παίρνω δύο λαστιχάκια σιλικόνης για να τα πιάσω σε κοτσίδα. Είναι ότι φροντίζει τη σκοτσίδα να είναι στο ίδιο ύψος, γιατί δεν είναι και ωραίο να είναι το ένα πάνω, το ένα πάνω και το άλλο κάτω. Με μια χτένα τώρα θα κρεπάρω λίγο το κοτσιδάκι για να κάνουμε λίγο όγκο. Επειδή εγώ δεν έχω καθόλου τρίχες, πρέπει να κάνω λίγο όγκο. Και τώρα αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να παίξεις λίγο, να δεις πώς θα σου κάτσει καλύτερα. Εγώ συνήθως γυρνάω έτσι γύρω-γύρω και βλέπω αν μου αρέσει και αν είναι σαν μανιτάρι ή αν δεν είναι. Το ξαναφύνω, το ξαναπιάνω, το φουντώνω λίγο, το γυρνάω την άλλη για να δω πώς θα μου κάτσει καλύτερα. Όταν βρεις το σημείο που σου αρέσει, παίρνεις τα τσιμπιδάκια, τα απλά και αρχίζεις και καρφιτσώνεις. Μπορείς να το φουσκώσεις λίγο τραβώντας τις τρίχες, απλά προσεκτικά, να μην το χαλάσεις. Και κάνεις το ίδιο από την άλλη. Και έτοιμη! Και ήρθε η ώρα για να δούμε πώς θα το συνδυάσουμε. Μακιγιάζ! Θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις ένα αρκετά έντονο pop πρόσωπο, δηλαδή έντονα χρώματα, έντονες γραμμές και όλα αυτά. Χωρίς πολλά πολλά όμως, χωρίς πολλές σκιές, γιατί εγώ δεν έχω βάλει σκιά στα μάτια καθόλου. Έβαλα κατευθείαν eyeliner. Παίξε με τα χρώματα, ό,τι μπορείς να φανταστείς, δηλαδή μπορείς να κάνεις και κίτρινο eyeliner και πράσινο και κόκκινο και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά σίγουρα όχι γίνες σκιές, όχι απαλό μακιγιάζ, όχι γλυκό μακιγιάζ, γιατί δεν θέλεις να φανείς η μπέμπα. Θέλεις να είσαι έτσι, θέλεις να είναι το στυλ σου wow και αυτό είμαι και τέλος. Και περνάμε στα ρούχα, διάλεξα δύο σύνολα. Θεωρώ ότι με ένα τέτοιο μαλλί πρέπει να αποφύγεις πακούνια, μπαλαρίνες, φουστίτσες, οτιδήποτε σε κάνει κοριτσάκι. Πρέπει να τα αποφύγεις όλα αυτά γιατί αλλιώς δεν θα δουλέψει αυτό το χτένισμα. Πρέπει να είναι λίγο πιο αντρίλα, αλλά στο γυναικείο έτσι. Το πρώτο outfit είναι αυτό που θα φορούσα και άνετα και βράδυ για να πάω σε ένα club. Είναι, δηλαδή φόρεσε ένα άσπρο t-shirt που είναι πάντα διαχρονικό, αλλά με ένα φαρδί, με μια φαρδιά ζακέτα από πάνω, να το μην κρατήσει και ζεστή γιατί εντάξει κάνει και κρύο. Αλλά το συνδύασα με ένα παντελόνι που μοιάζει με δερμάτινα, αλλά δεν είναι, είναι επιστρωμένο με κερί.
Οπότε δίνει αυτό το πιο rock look και φυσικά είναι το αγαπημένο μου all star, που μόνο κοριτσίστικα δεν είναι σε σχέση με τις μπαλερίνες ή τα τακούνια. Βέβαια, επειδή θα μπορούσα να το βάλω και βράδυ, έβαλα και ένα κολλιέ για να συμπληρώσει λίγο το outfit, να μην είναι τόσο ξενέρωτο. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό outfit, δηλαδή μπορείς να βάλεις και δερμάτινο κολλά, αν δεν χρειάζεται να βάλεις το παντελόνι με την κερί. Το δεύτερο είναι που θα φορούσα το πρωί για να πάω για καφέ, για ψώνια ή για να πάω στη δουλειά μου. Είναι απλά ένα πλεκτό με μια μπλουζίτσα από μέσα για να μην κρυώνεις. Πολύ απλό, το κράτησα έτσι, αλλά το κάνει διαφορά το κολάν που είναι σαν ξεβαμμένο έτσι πράσινο, αλλά κάνει το ύφος του παντελονιού γιατί έχει κανονικά ραφές και τσέπες πίσω στο ποπό. Και φυσικά έβαλα από κάτω τα biker boots για να το κάνει πιο αντρικό όλο το στυλ, πιο βαρύ, χωρίς όμως να χάνεις τη θηλυκότητά σου. Οπότε ναι, αυτά είναι τα δύο outfits, νομίζω έτσι θα το συνδύαζα. Πείτε μου και εσείς από κάτω αν σας αρέσει, αν σας βοήθησε αυτό ή τι θα προτείνατε εσείς να βάλετε. Και τελειώσαμε! Κάντε μου thumbs up αν σας άρεσε το βίντεο και να κάνουμε άλλα τέτοια που να, εκτός από το tutorial να σας δείχνω και με τι μπορείς να το συνδυάσεις. Να με βρείτε στο Facebook, Twitter, Instagram, από κάτω έχω το email μου και θα τα πούμε στο επόμενο.